Η παρουσία του κύριου Μποτή σήμερα εδώ πέρα ήταν απέτηση με την καλή έννοια πολλών φίλων του Ελλαδικού Σέντερ στην Ελλάδα. Είχα την τύχη να το γνωρίσω από χθες το βράδυ που είμαστε εδώ και μιλάμε. Ας εξαίρετο σκηνόφιλος, τον ευχαριστούμε που ήρθε. Οι φίλοι του Ελλαδικού Σέντερ θα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια. Προσπάθεια έχει να κάνει περισσότερο ότι ο καθένας μας έχει κάποια σκυλιά που κυνηγάμε. Αλλά για μια προσπάθεια κοινοφιλική θα πρέπει να είναι σκυλιά που τα βλέπουν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολο. Χρειάζεται ένα κομμάτι, υπάρχει ένα κομμάτι δουλειάς που πρέπει να γίνει. Το Ιρλανδικό Σέντερ είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Και είναι στο χέρι το δικό σας να δώσετε τη δυνατότητα να αναδειχθούν τα καλύτερα για να μπορέσετε να έχετε τα καλύτερα από τα σκυλιά της ράτσας που σας αρέσει. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, d'avoir fait ce grand voyage. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση που είμαι μαζί σας. Έκανα ένα μεγάλο ταξίδι. Et tout d'abord, je tiens à remercier le pote président Yannis Koutris. Θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο, τον Πρόεδρο. Et je peux vous témoigner que ça fait presque un an qu'il m'a appelé 4 ou 5 fois pour essayer de m'inviter. Και ομολογώ ότι με παίρνει στο τηλέφωνο εδώ και ένα χρόνο για να μπορέσουμε να βρεθούμε και να οργανώσουμε αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Car il avait très à cœur à ce que le Sénat irlandais ne soit pas oublié dans votre pays. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν θέλω, το Ιρλανδικό Σέντερ είναι μια της ράτσας που αγαπάμε και δεν θέλω με τίποτα να χαθεί και από την Ελλάδα. Donc je m'appelle Jean-Pierre Gauthier. Ονομάζομαι Jean-Pierre Gauthier. Je suis ma passion numéro 1 depuis toujours, c'est le chien, la cynophilie et la chasse, bien sûr. Το νούμερο ένα πάθος μου από πάντα ήταν το κυνήγι, η κοινοφιλία και η σκύλη, βέβαια. Et c'est la chasse qui m'a amené à la cynophilie. Και το κυνήγι είναι αυτό που με έφερε στην κοινοφιλία. Je suis juge de travail. Είναι κριτής εργασίας. Et président du Red Club, du Club Setter Irlandais en France. Και πρόεδρος του Club του Ιρλανδικού Setter της Γαλλίας. Il existe, pour simplifier les choses, on dira qu'il existe trois types. Στην πραγματικότητα για να προπίσουμε να πάμε να σας πω ότι υπάρχουν τρεις τύποι. Le chien de type exposition. Ένας σκύλος, Ιρλανδικό Setter προφανώς μιλάμε πάντα, τύπου εκθεσιακού. Ce type est bien caractérisé. Ένας τύπος της ράτσας που είναι πολύ χαρακτηρισμένος. Très homogénéement répandu dans l'Europe. Είναι ένας τύπος της ράτσας που είναι ανεπτυγμένος σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Ce chien est grand. Ένα σκυλί μεγάλο σώμα. 65 cm en moyenne pour les mâles. 65. En moyenne. Μέσος όρος 65 εκατοστά για τον αρσενικό. Parfois très grand, 68 cm. Μερικές φορές πολύ μεγάλο, 68 πόδους. Et par contre, il est rarement de taille moyenne, 60-61 cm. Και σπανίως βρίσκουμε τέτοια σκυλιά μέσου μεγέθους 60-62 εκατοστών. Et il n'est jamais plus petit que 61. Και ποτέ δεν βρίσκει σε αυτόν τον τύπο τον εκθεσιακό σκυλιά μικρότερα από 61 πόδους. Il est d'ossature puissante. Είναι ένας σκύλος με σκελετό βαρύ, γερό. Voire lourde. Βαρύ. Avec une poitrine ogivale. Με ένα στήθος το οποίο κατεβαίνει, οβάλ, το οποίο κατεβαίνει χαμηλά. Très descendu. Το οποίο κατεβαίνει πολύ χαμηλά. Les têtes varient un peu dans les détails. Τα κεφάλια διαφέρουν λίγο στις λεπτομέρειες. Mais elles sont presque toujours assez longues. Συνήθως είναι πολύ μακριά, μακριά ή πολύ μακριά. Avec un crâne plus ou moins étroit. Με κρανίο το οποίο είναι στενό, σε πλάτος. Une oreille longue. Μακρύ αυτή. Très basse. Πολύ χαμηλό, χαμηλό. Et très en arrière. Και τοποθετημένο πίσω στο κεφάλι. Le chanfrein, souvent plongeant. Συνήθως το ρίχος έχει μια τάση να κυρτώνει. Plongeant ou busqué. Έτσι, να κυρτώνει. La truffe plus ou moins dirigée vers le bas. Και συνήθως το ακρολίνιο είναι προσανατολισμένο προς τα κάτω. Ces chiens sont presque toujours très impressionnants. Είναι συνήθως σκυλιά που εντυπωσιάζουν. Très décoratifs. Διακοσμητικά. Et construits en Irlandais dans leur ligne et dans leurs angulations. Και οι γωνιώσεις των σκυλών τους εμπρός και πίσω παραμένουν ίδιες για όλα τα Ιρλανδικά. Δηλαδή παραμένουν, θα δούμε πιο κάτω. Beaucoup d'entre eux ont un défaut, c'est les jarrets coudés. Πολλά από αυτά το ελάττωμα που έχουν είναι ότι έχουν τους σταρσούς γυρισμένους προς τα μέσα. Leur couleur. Το χρώμα τους. Mogwai ou chestnut, ce sont les termes anglais, ce qui veut dire acajou foncé ou châtaigne fraîche.
το χρώμα τους, το οποίο μετάφραση είναι το ακαζού, το σκούρο αυτό, ή ένα χρώμα που είναι πιο κοντά στο φρέσκο κάστανο. Toujours très belle. Είναι ένα χρώμα όμορφο, πολύ όμορφο. Mais les tissus sont souvent épais. Αλλά συνήθως η τρίχα είναι μια τρίχα χοντρή. Le fanon marqué. Έχουν κατολέμια. Et les pieds ouverts. Και τα, οι ακρόποδες είναι ανοιχτοί. Sans que les juges y attachent beaucoup d'importance. Χωρίς δυστυχώς οι κριτές να δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτά τα ελαττώματα. Le deuxième type. Ο δεύτερος τύπος. Le chien de travail. Ένας, ο σκύλος εργασίας. Monsieur, monsieur, c'est Belphégor. Vous me demandez qui était Belphégor. C'est Belphégor. Έχουμε εγγονή του κόρη. Alors, les chiens de travail sont très différents d'aspect. Εγγονή. Λοιπόν, τα σκυλιά εργασίας είναι πολύ διαφορετικά από τους από τον εκθεσιακό τύπο. Leur homogénéité est moins grande. Έχουν λιγότερη ομοιογένεια, γενικότερα σαν, σαν φυλή. On peut en décrire un type unique. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ένα μοναδικό τύπο, έτσι, όπως για τον τύπο της εκθέσης, τον εκθεσιακό τύπο. Par contre, on peut dire qu'on trouve jamais de très grands chiens dans le chien de travail. Εκείνο που είναι σίγουρο ότι δεν βρίσκουμε ποτέ μεγάλα, μεγαλόσωμα σκυλιά στο, στον εργασιακό τύπο. Et très rarement des grands. Και πολύ σπάνια πολύ μεγάλα σκυλιά. On trouve surtout des chiens de taille moyenne. Βρίσκουμε συνήθως σκυλιά μεσαίου μεγέθους. Et petites. Και, και μικρόσωμα. 57 et 62, 54, από το 57 μέχρι το 62, από το 54 μέχρι το 60. 57-62 les mâles et 54-59 les femelles. 57 μέχρι τα σενικά, 54 μέχρι 60 οι φοιτητές. L'ossature est presque toujours beaucoup plus légère. Le? L'ossature. Είναι, έχουν ένα σκελετό πιο ελαφρύ από τον εκθεσιακό τύπο που είδαμε πριν. Si beaucoup de chiens ont la poitrine étroite en avant. Αν κάποια από τα σκυλιά αυτά έχουν το σκέλος είναι στενό μπροστά, είναι elle est beaucoup plus arrondie et plus large sur l'arrière. Είναι, έχουν συνήθως ένα στήθος το οποίο πηγαίνοντας προς τα πίσω φαρδένει. Οι πλευρές το φαρδένουν beaucoup και σφραγγυλεύουν. Beaucoup moins plate que chez le chien d'exposition. Είναι, είναι ένα στήθος το οποίο είναι πολύ λιγότερο πλάτη. Είναι, είναι πιο σφραγγυλεμένο στήθος από τα σκυλιά του εκθεσιακού τύπου. Et presque toujours moins, moins descendu. Mm-hmm. Και συνήθως το στήθος τους κατεβαίνει λιγότερο. Mais plus long. Από τη, του εκθεσιακού τύπου, αλλά είναι πιο μακρύ σε βάθος, δηλαδή έχει βάθος μέχρι να φτάσει στην οσφή. Ils sont presque toujours sportifs. Είναι πάντοτε σκυλιά σπορτίφ, αθλητικά. Bien soudés. Σκυλιά που είναι καλό. Πώς το λένε. Δεμένα. Δεμένα. Je disais tout à l'heure sportif. Συμπαγή, δεμένα. Sportifs dans leur construction et dans leur mouvement. Αθλητικά σκυλιά στην, στην κατασκευή τους και στην κίνησή τους. Les arrière-mains sont larges et puissantes. Τα πίσω σκέλη είναι φαρδιά και δυνατά. Les tissus secs. Τα, το τρίχωμα είναι στεγνό. Et les pieds très serrés, bien serrés. Και οι ακρόποδες σφιχτοί. Les têtes varient. Τα κεφάλια αναλόγως. Elles ne sont jamais très étroites. Συνήθως δεν είναι ποτέ πολύ στενά. L'expression est ardente. Η έκφραση είναι μια έκφραση ζωντάνιας. La plupart des chanfreins sont strictement droits. Το, σχεδόν όλα τα, τα, το ρίχος τους είναι θείο. Les oreilles sont de longueur moyenne. Τα αυτιά είναι μεσαίου μεγέθους. Ni très basse. Ούτε πολύ χαμηλά. Ni très en arrière. Ούτε πολύ πίσω σε σχέση με τον τύπο των εκθεσιακών. Redressés à tout instant. Είναι, είναι αυτιά που ανεβαίνουν σε κάθε, με κάθε ερέθισμα. Ce qui contribue à la mobilité et à la vivacité de l'expression. Και είναι κάτι το οποίο δίνει την έκφραση του ιδανικού σέντε που είναι η ζωντάνια και η, η ζωντάνια που το χαρακτηρίζει. Quelques chiens sont communs dans leur tête. Quelques chiens sont communs dans leur tête, dans le type travail. Μερικά σκυλιά έχουν ένα καλό τύπο στο κεφάλι. Et grossiers dans leur ensemble. Αλλά είναι χοντροκομμένα στο υπόλοιπο, στο σύνολο. À cause d'un cou souvent trop épais et trop court. Και συνήθως φταίει ο λαιμός, ο οποίος είναι κοντός σε μήκος και πολύ χοντρός. Beaucoup, au contraire, sont très harmonieux. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλά που είναι αρμονικά. Très élégant. Κομψά. Avec des attitudes, des expressions. Με εκφράσεις και με, φράσεις και με κινήσεις. Du corps et de la tête qui caractérise le chien. Του σώματος και του κεφαλιού. Qui caractérise le chien de sport. Που χαρακτηρίζουν το σκύλο του σπορ, τον αθλητικό σκύλο, τον αθλητή. Le pur sang. Το καθαρό αίμα. Quelques photos illustrent bon. Μερικές φωτογραφίες. Oui. Parce que c'est pour tout laisser.
La couleur. Το χρώμα. La couleur. Et plus souvent châtaigne qu'acajou. Συνήθως είναι πιο κοντά στο κάστανο παρά στο ακαζού. Το ακαζού είναι αυτό το σκούρο, έτσι που... Un certain nombre de chiens dans les chiens de travail sont assez clairs, mais... Τα περισσότερα από τα σκυλιά εργασίας είναι μάλλον σκυλιά που είναι ακόμα πιο ανοιχτό. Et le blanc est plus fréquent et plus abondant que chez le chien d'exposition. Και το άσπρο στα σκυλιά εργασίας είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος και πιο μεγάλο, μεγάλες μπούλες δηλαδή, από ότι τα σκυλιά του εκθεσιακού τύπου. Les deux types essentiels. Αυτοί είναι οι δύο ουσιαστικοί τύποι της ράσας. Le troisième type, on va dire, c'est ce que nous on appelle en France la salade. Υπάρχει ένας τρίτος τύπος που στη Γαλλία το λένε σαλάτα. C'est ni chien d'exposition, c'est ni chien de travail. Δεν είναι ούτε σκύλος εργασίας, ούτε σκύλος μορφολογίας. Il a un peu de l'un d'un côté, un peu de l'autre de l'autre. Έχει λίγο από τη μια μεριά και λίγο από την άλλη. Et il n'est pas fixé en élevage. Και είναι ένας τύπος εισφυλής που δεν έχει σταθεροποιηθεί στην εκτροφή. Voilà, il a aucune qualité, il n'a pas de défaut particulier. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη αιτή, χωρίς να έχει μεγάλα ελαττώματα. Είναι ένας σκύλος φέρμας λοιπόν, με μακρύ τρίχωμα. De type brachoïde. Τύπου μπρακοειδές. D'aspect plus enlevé que près de terre. Ένας σκύλος ο οποίος δεν είναι, είναι πιο ψηλά από το έδαφος παρά κοντά στο έδαφος. Inscrit dans un rectangle très proche du carré. Γεγραμμένος σε ένα παραλληλόγραμμα αλλά πολύ κοντά στο τετράγωνο. De corps ogival. Με ένα κορμό ελλειψοειδή. Corps ogival à la coupe. Όταν κάνετε μια τομή στο θώρακα, δηλαδή είναι μια ελλείψη. Si on coupe, c'est ogival. Όταν κόψετε το θώρακα, είναι λειπτικό. Si on coupe un os. Εάν θα κόψετε τα κόκαλα, il sera aussi ogival. Και τα κόκαλα, εάν το κόψετε, αν κάνετε μια τομή στο κόκαλο, είναι και αυτό ελλείψη. Les muscles, on le coupe. Είναι assez plat, είναι ογιβάλ, c'est pas du muscle. Ακόμα και εμείς είναι εμείς που στην τομή του, στη διατομή του, είναι ελλειψοειδής και όχι στρογγυλή και χοντρή. Conformation typiquement galopeuse. Είναι μια κατασκευή που είναι τυπικού καρπαστή. Tissu très sec. Τα δέρματα είναι στεγνά, δεν έχει δέρματα που να περισσεύουν. Δεν είναι καλαρά τα δέρματα του. Robe unicolore. Μονόχρωμο. Châtaigne clair ou acajou, dans toutes les nuances de rouge, on va dire. Ανοιχτό κάστανο ή ακαζού, αλλά στην ουσία όλες οι διάμεσες αποχρώσεις. Éventuellement marqué de blanc dans des lieux très précis. Και πιθανότατα λευκές κοιλίδες σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Στην έρευνά του, το Ιρλανδικό σέτ είναι ένα σκύλι που έχει πάθος, έχει δύναμη. Qui transforme le but primitif qui était la chasse en un jeu. Έτσι, και μεταλλάσσει το πρωτόγονο αίσθητο που είναι το κυνήγι σε παιχνίδι. Puis la prise, depuis la prise des manassines. Από τη στιγμή που ο σύρος παίρνει την αναφημιασία μέχρι τη φέρμα. On peut voir quelques mouvements de fouet. Μπορεί να δούμε μερικές κινήσεις της σουράς. Le corps s'écrase. Το σώμα, vers l'arrière, το σώμα χαμηλώνει, το πίσω μέρος σώματος χαμηλώνει. Mais reste élevé au niveau des épaules. Αλλά μένει ψηλά στο επίπεδο των ώμων, των ακρομίων. Et de la tête pour analyser. Και το κεφάλι μένει ψηλά για να μπορέσει να αναλύσει την αναφημίαση που έχει μπροστά του. Pour analyser le vent et localiser exactement les ondes. Για να αναλύσει τον αέρα και να μπορέσει να συγκεκριμενοποιήσει τη θέση του θυράματος. Les oreilles sont souvent expressives. Συχνά τα αυτιά συμμετέχουν στην έκφραση, τεντώνονται. Et plus il s'approchera de l'oiseau, plus il se redresse. Και όσο πλησιάζει το θύραμα, τόσο τα αυτιά σηκώνονται και αυξάνει την προσοχή του, το δίνει στα αυτιά του. Je répète, c'est le standard officiel d'Irlande. Είναι το επίσημο εργασιακό πρότυπο της φυλής από την Ιρλανδία. Et nous allons aborder un point sur lequel nous allons passer pas mal de temps dans ce qui nous reste, c'est l'arrêt. Αυτή είναι η περιγραφή και υπάρχει ένα άλλο σημείο στο οποίο θα περάσουμε πολύ χρόνο και έχει σημασία είναι η φέρμα. L'arrêt, standard, peut se faire en position debout. Η φέρμα του Ιρλανδικού σέντερ, λέει το πρότυπο, μπορεί να είναι όρθια. Ou ramassée. Ή χαμηλά στο έδαφος. Souvent. Πολλές φορές η στάση της φέρμας μπορεί να είναι τοξοειδής, η γραμμή της ράγης, συνήθως όταν προέρχεται από έκπληξη. Arqué sous la ligne de dos, donc, ou dans son prolongement. Έτσι, αρκέ, μάλλον εννοεί κυρτή, όπως είναι η φωτογραφία εδώ πέρα, χαμηλότερα από τη γραμμή της ράχης ή στο επίπεδο της ράχης.
L'attitude dans le coulé doit être très intense et concentrée. Η, ο τρόπος κίνησης, ο τρόπος έκφρασης στο ποντάρισμα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος. La tête reste bien haute dans le volé, la constance de l'émanation. Το κεφάλι πρέπει πάντοτε να μένει ψηλά για να μπορεί να ελέγχει την αναφημίαση. C'est la différence profonde. Η λαδική ψυχή είναι η βαθιά διαφορά. Capital. Κεφαλαιώδης διαφορά. Essentiel. Ουσιαστική διαφορά. Entre le chien statue purement décoratif. Ανάμεσα σε ένα σκύλο άγαλμα που ο μόνος λόγος ύπαρξής του είναι το ντεκόρ, η διακόσμηση. Et le pur sang prêt à mourir. Και το καθαρό αίμο σκύλο έτοιμο να φύγει. Μπράβο.